Τώρα μόνο γλυφάδα, αστακό και ταρτάρ. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Σκλάβ και επιστρέψαμε για ακόμα ένα επεισόδιο του Co-op Career Mode παρέα με τον φίλο μου τον Σαλμά. Σήμερα είμαστε στο Μόντρεαλ, στον Καναδά, για τον πέμπτο γύρο της δεύτερης σεζόν του Co-op. Μια πίστα που πραγματικά είναι από τις αγαπημένες μου και μια πίστα στην οποία θέλουμε να τα πάμε πολύ καλά και να συνεχίσουμε το σερί που έχουμε αρχίσει από την Ισπανία και μετά. Όσοι δεν έχετε δει τα προηγούμενα επεισόδια, πηγαίνετε να τα τσεκάρετε αμέσως τώρα, πριν δείτε αυτό το επεισόδιο. Πάμε λοιπόν στο qualifying, όπου περάσαμε με αρκετή ευκολία, με μόλις μια προσπάθεια για ζέσταμα στο 1-9-2. Ένατη θέση, ο Σαλμάς είναι στην τέταρτη με 1-8-7, κοντινές οι αποστάσεις και πιστεύουμε ότι θα κλείσουμε ακόμα περισσότερο την ψαλίδα μέχρι το τέλος του quali. Στο Q2 έχει αρχίσει να βρέχει στο πρώτο μισό, αλλά έχουμε ενημερωθεί ότι θα τελειώσει μέχρι το τέλος της διαδικασίας και θα βγούμε με την medium λοιπόν, για να βελτιώσουμε το 18-2 που έχουμε κάνει και να γράψουμε το 1-8-9, ταχύτερος γύρος της διαδικασίας και ακούμε Team Radio τώρα. Νομίζω είμαι safe. Εντάξει, έλα μαλάκα, το παιχνίδι μου κάνε τέτοιο ρε, μου κάνε μπαντιά. Έλα γαμίσου ρε φίλε. Έλα γαμίσου ρε φίλε, μου κάνε μεγάλη μπαντιά τώρα. Με έβγαλε από τα πιτ. Ο Σαλμάς λοιπόν σπάει στο τέλος του Q2 και δυστυχώς για αυτόν είναι εκτός, διότι δεν θα έχει μονοθέσιο για να κάνει προσπάθεια στο Q3. Έχει σπάσει εντελώς το μονοθέσιο. Και αυτό το λέει πως ευθύνεται σε μπαγκιά του παιχνιδιού, ενώ και ο Φέτελ έχει πάρει 5 θέσεις grid penalty για blocking λογικά. Οπότε ο Σαλμάς θα ξεκινήσει στην ένατη θέση. Το κοιτάμε τώρα, ναι. Illegal blocking για τον Φέτελ. Ο Σαλμάς έχει κάνει εγκατάλειψη από terminal damage. Και τώρα στο Q3 θα δούμε τι έγινε ακριβώς. Ωραίο. Σαλμά, δεν μου λες, έχεις πει τα assist. Όχι, ρε. Όχι. Όχι. Όχι, δεν καταλαβαίνεις, όχι. Δεν έχεις, ε. Όχι. Μάλιστα. Όπως είχα βγάλει, αγόρι μου, δεν θυμάσαι. Ναι. Και μετά το ξανά βάλεις, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, άμα έχεις πει τα assist. Το είχα βάλει στο Bahrain. Ναι, ακριβώς. Άμα είχες πει τα assist, θέλει το πει τα assist, δεν θέλει κανένας άλλος. Να λοιπόν τι ευθύνεται για την εγκατάλειψη του Σαλμά. Είχε το πει τα assist ενεργοποιημένο, άρα όταν του έδωσε το παιχνίδι το control, ο Σαλμάς δεν ήθελε να στρίψει και παρέμεινε ευθεία. Άρα έπεσε μόνος του πάνω στις μπαριέρες. 1-8-6 λοιπόν ο πρώτος γύρος για το Q3. Έχουν πέσει αρκετά οι χρόνοι και τώρα θα δούμε την ταχύτερη μας προσπάθεια. Πάμε λοιπόν on board. Στα μέσα του άσπρου πάτσα από τα δεξιά, δυνατά στα φρένα, τρίτη ταχύτητα. Κατεβάζουμε σε δευτέρα εδώ short shift σε τρίτη. Έχουμε χάσει λίγο χρόνο τον οποίο θα τον βρούμε στην έξοδο. Είμαστε μισό δέκατο κάτω στα 65 μέτρα. Τετάρτη ταχύτητα και ψάχνουμε για την πινακίδα των 100. Μόλις την περάσουμε δυνατά στα φρένα, κατεβάζουμε σε τρίτη short shift, σε τετάρτη για την έξοδο. Γενικά το Montreal είναι μια πολύ γρήγορη πίστα. Μοβ πρώτο sector, έχουμε βρει λίγο χρόνο, αλλά είμαστε πάλι μισό δέκατο αργότεροι. Πριν τη σκιά, δυνατά στα φρένα, τετάρτη ταχύτητα, γρήγορα σε πέμπτη και μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο sector να δούμε πόσο χρόνο έχουμε βρει. Μετά τα 100, δυνατά στα φρένα και θα βρούμε λίγο χρόνο εδώ στο hairpin, ένα χιλιοστό αργότερο από το ταχύτερο προσωπικό μας, αλλά έχουμε κάνει κακό τελευταίο sector, πρέπει να το στείλουμε. Ανοίγουμε τον DRS λοιπόν για τις δύο τελευταίες ευθείες, αυτή είναι η μεγαλύτερη στην πίστα και μετά έχουμε άλλη μια ζώνη DRS. Μετά τα 100 δυνατά στα φρένα, κόβεται λίγο το recording, αλλά έχουμε βρει χρόνο στο 1-8-3, 3-10 και είμαστε στην τρίτη θέση, 175 χιλιοστά αργότερη από τον Max Verstappen. Πάρα πολύ δυνατό qualifying, αλλά δεν είχαμε το κάτι παραπάνω για την pole position. Δυστυχώς κόπηκε και το recording και δεν είδατε πως πήραμε το εσάκι για τον τοίχο των πρωταθλητών. Τρεις ζώνες DRS στον Καναδά, να το έχετε υπόψη σας. Πολλές ευκαιρίες για προσπέρασμα και γενικά μία πίστα που προσφέρει πολλά μα πάρα πολλά προσπεράσματα. Θα δούμε μάλλον πολύ δυνατό αγώνα και σήμερα. Έχουμε δει 4 αγώνες σέρι όπου γίνονται αρκετά πράγματα. Ο
Σαλμάς βλέπετε δεν είναι στη διαδικασία, 9 άτομα, με τον Βάλτερ Μπότας να είναι στην pole position με το 1-7-9 που έγραψε στο τέλος, 4-10 τα μας ρίχνει, ο Verstappen 2,5 δεκατά πίσω και πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τον grid για τον σημερινό αγώνα. Όπως είπαμε, Βάλτερ Μπότας στην pole position με δεύτερο τον Max Verstappen, εκπληκτική εμφάνιση και από τους δύο. Σε αυτό το σημείο η Mercedes είναι λίγο πιο γρήγορη στο R&D από την Red Bull. Τρίτη θέση για εμάς, τέταρτος ο Carlos Sainz, πέμπτος ο Ricciardo, έκτος ο Norris, έβδομος ο Τσουνόντα, όδος ο Stroll, ένατος ο Σαλμάς, δέκατος ο Esteban Ocon, ενδέκατος ο Alonso, δωδέκατος ο Giovinazzi, δέκατος τρίτος ο Sebastian Vettel λόγω του grid penalty που πήρε για το legal blocking, Gasly, Leclerc, Raikkonen, Leclerc με grid penalty, Russell, Latifi και τα δύο Haas συμπληρώνουν την 20άδα για το σημερινό grid. Ο Μαζέπιν σχεδόν 3 δευτερόλεπτα αργότερος από τον Πόλμαν, τον Βάλτερι Μπότας. Στο grid λοιπόν βλέπουμε την στρατηγική που θα ακολουθήσουμε, ενώ κατεβάζουμε και αρκετά την βενζίνη. Γύρω στα 35,4 γύρους θα έχουμε, ελπίζουμε να μας φτάσει. Και η στρατηγική είναι medium, soft, soft, 2 pit stop ξεκάθαρα. Ο Καναδάς είναι μια πίστα με πολύ μικρό pit lane, που σημαίνει ότι δεν χάνεις και ιδιαίτερο χρόνο, γύρω στα 15 δεύτερα. Άρα τα δύο stop είναι αυτά που αξίζουν περισσότερο στην συγκεκριμένη πίστα. Πάμε λοιπόν να δούμε το formation lap. Έχουμε το avantage απέναντι στον Σαλμά. Ξεκινάμε 6 θέσεις πιο μπροστά. Θα πάρουμε τη θέση μας στο grid. Θα πούμε και τα καθιερωμένα καλή επιτυχία Ελλάδα ο ένας στον άλλον. Εμείς και ο Σαλμάς μόνο στη δεκάδα με την medium. Πίσω μας δεν μας πολύ ενδιαφέρει το τι γίνεται. Όλα έτοιμα για την εκκίνηση. Στείνονται και οι τελευταίοι στο grid. Και ώρα για τα κόκκινα φώτα να αρχίσουν να ανάβουν. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο κόκκινο φως. Σβήνουνε και έχουμε κίνηση. Έχουμε φύγει καλύτερα και από το Verstappen και από τον Bottas. Και πάμε να περάσουμε τον Bottas στην εκκίνηση. Ο Verstappen είναι καθαρά μπροστά. Θα μείνουμε πίσω για την ώρα. Και μένουμε στην τρίτη θέση λοιπόν. Με μια πάρα πολύ καλή εκκίνηση, αλλά δεν μας έφτασε η ευθεία. Ενώ έχουμε virtual safety car από πάρα πολύ νωρίς και ο Ρικιάρντο θα μας περάσει σε συνθήκες virtual safety car. Πάρα πολύ κακό αυτό. Και το λέμε στο Σαλμά κατευθείαν. Μας έχει περάσει ο Ρικιάρντο παράνομα σε συνθήκες virtual safety car και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Θα φύγει το virtual στο τέλος του γύρου. Είχε ο Leclerc μάλλον επαφή πίσω που ξεκίνησε από την 15η θέση και πρέπει να σπάσει και μείναν μερικά κομμάτια στην πίστα. Φεύγει λοιπόν το virtual, αλλά βγήκε σε σημείο που δεν μπορούμε να προσπεράσουμε τον Ρικιάρντο. Θα μείνουμε πίσω, δεν ρυψοκινδυνεύσαμε κάποια κίνηση εδώ πέρα. Το AI δεν αφήνει χώρο, άμα είχατε δει και στην προηγούμενη σεζόν. Είχαμε πάλι συμβαντά με τον Ρικιάρντο. Θα μείνουμε πίσω λοιπόν για έναν ακόμα γύρο, μέχρι να βρούμε κάποια ευκαιρία για προσπέρασμα. Η soft θα είναι ταχύτερη για τους πρώτους γύρους, όμως η medium σιγά σιγά μετά τον 7ο με 8ο γύρο θα αρχίσει να πιάνει καλύτερο ρυθμό. Πάμε στο τέλος του δεύτερου γύρου, είμαστε κοντά στον Ντάνιελ Ρικιάρντο και κάνουμε ταχύτερα προσωπικά περάσματα. Ο Μπότας με τον Verstappen μπροστά έχουν ξεφύγει λίγο, αλλά είναι σε απόσταση DRS ο ένας με τον άλλον. Ο Verstappen λοιπόν πήρε την πρωτοπορία του αγώνα, πολύ σημαντικό αυτό για τον Ολλανδό. Κάνει και τον ταχύτερο γύρο με το 1.15. Εμείς πάμε να κοιτάξουμε από την εξωτερική του Ρικιάρντο. Δεν αφήνει καθόλου χώρο. 1.11.1 ο προηγούμενος μας γύρος. Έχουμε πολύ καλό ρυθμό και εμείς. Ο Σαλμάς πίσω είναι στην 8η με 1η θέση, στάσιμος. Τσουνόντα στην 6η και Σάιντ στην 5η. Εμείς κοιτάζουμε για κάποιο προσπέρασμα στον Ρικιάρντο ώστε να φτάσουμε λίγο πιο μπροστά τους αντιπάλους μας. Δεν έχουν ξεφύγει υπερβολικά. Η διαφορά είναι διαχειρίσιμη και η μόνη δουλειά που έχουμε να κάνουμε μέχρι στιγμής είναι να περάσουμε τον Αυστραλό της McLaren. Έχουμε DRS πλέον. Θα κάψουμε και overtake. Έχουμε 50% μόλις. Έσπασες. Το έχουμε κάψει λίγο, ενώ ρωτάμε το Σαλμάν να έσπασε διότι είπε μερικά γαλλικά, αλλά εν τέλει απλά έχασε το Apex και είχε υπερβολική αντίδραση. Πάμε λοιπόν με DRS να προσπεράσουμε τον Ντάνιελ Ρικιάρντο. Πολύ εύκολο προσπέρασμα φαντάζει, από την εσωτερική θα τον περάσουμε καθαρά και είμαστε μπροστά πριν την στροφή. Χάνουμε λίγο το Apex, αλλά έχουμε DRS και για την επόμενη θα μείνουμε μπροστά. Τρίτη θέση, μόλις τον τρίτο γύρο. Μένουμε στάσιμοι, δεν έχουμε κερδίσει καμία θέση ούτε έχουμε χάσει καμία πλέον και πρέπει να κυνηγήσουμε Verstappen και Valtteri Bottas για την νίκη του αγώνα. Όλα δείχνουν καλά μέχρι στιγμής. Πάμε στον 7ο γύρο, ο Σαλμάς έχει ανέβει στην 5η θέση, ο Ρικιάρντο πλέον μπροστά του για να ανέβει και αυτός 4ος και βλέπουμε μπροστά ο Bottas με τον Verstappen πολύ κοντά. Παλεύουν για την πρωτοπορία του αγώνα, τους έχουμε μειώσει στο 1,7.
η Medium έχει αρχίσει να πιάνει ρυθμό. 1-11-8 προηγούμενος γύρος. Το AI πρέπει να είναι στα 1-12 πλέον. Δεν κάνουν και τα καλύτερα τους περάσματα και σιγά σιγά θα αρχίσουν να μπαίνουν στα pit. Μπότας με Verstappen λοιπόν, η αντίπαλη μας για αυτόν τον αγώνα. Ο Σαλμάς ίσως και να έχει μια απάντηση στους τελευταίους γύρους, αλλά είναι και μια πίστα η οποία δίνει πάρα πολύ εύκολα πέναλτι και ο Σαλμάς, από ό,τι θυμάστε, δεν είναι και ο καλύτερος όσον αφορά την διαχείριση των track limits. Εμείς κάνουμε καλύτερη δουλειά, παίρνουμε πιο δύσκολα πέναλτι και αυτό είναι ένα συν στο racecraft μας για τους αγώνες. Στο DRS πλέον του Valtteri Bottas, 1,1 από τον Verstappen, του κόψαμε 6 σχεδόν δέκατα σε αυτόν τον γύρο. Πάει ξανά διαφορά στα 1,3 αλλά μειώνεται αμέσως. 5 δέκατα λοιπόν του κόψαμε σε αυτόν τον γύρο και θα μειώσουμε ακόμα περισσότερο τώρα που έχουμε το DRS. Δεν και με overtake, έχουμε 30%, πρέπει να κάνουμε μια μικρή διαχείριση για την πορεία. Μπαίνουμε λοιπόν στην τελευταία στροφή, έχουμε ξανά DRS, ο Verstappen στα 8 δέκατα. Του κόψαμε πάρα πολύ και ο προηγούμενος μας γύρος ήταν στο 1.11.5. Πάρα πολύ καλά περάσματα. Πλέον ο Μπότας είναι και αυτός κολλημένος στον Verstappen και θέλει να περάσει για τον καθυστερή μάλλον. Έχουμε πολύ καλές εξόδους. Η soft έχει πέσει για τα καλά. Και εδώ πέρα θα έχουμε πολύ καλύτερη έξοδο από τον Μπότας. Και θα κάψουμε overtake τώρα για να πάμε να περάσουμε από την εξωτερική. Θα έχουμε την εσωτερική για την επόμενη και θα βουτήξουμε εδώ στα φρένα. Ο Μπότας μας αφήνει το χώρο. Πάρα πολύ ωραίο προσπέρασμα. Είμαστε στη δεύτερη θέση. Εκπληκτικό προσπέρασμα στο Valtteri Bottas και πάρα πολύ απαιτητικό. Καθαρότατο πάντως. Επόμενος στόχος ο Max Verstappen. Θέλουμε να τον περάσουμε σε αυτόν τον γύρο για να έχουμε καθαρό δρόμο μπροστά μας και να πιέσουμε την medium όσο μπορούμε. Το AI σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει και αυτό με την σειρά του στα pit. Ο Verstappen στα 6 δέκατα μόλις. Έχουμε DRS και 40% overtake για να κάψουμε. Όλα δείχνουν πάρα πολύ καλά. Ο Σαλμάς έχει περάσει και αυτό στον Ricciardo με τη σειρά του και είναι στα 5 δευτερόλεπτα πίσω από εμάς και με overtake για να περάσουμε το Verstappen. Είμαστε πολύ πίσω για να κάνουμε κάποια κίνηση, αλλά ο Verstappen έτσι κι αλλιώς θα μπει στα pit και νομίζω το ίδιο θα κάνει και ο Valtteri Bottas. Πράγματι, οι δύο αντίπαλοι για αυτόν τον αγώνα θα μπουν στα pit από νωρίς να βάλουν την medium λογικά. Το AI πρέπει να πηγαίνει σε soft, medium, medium στρατηγική. Είναι ένα μείον, αλλά στο τέλος θα έχει καλύτερο ρυθμό διότι η soft μετά από 8-9 γύρους πέφτει. Πάμε στον 16ο γύρο. Ο Σαλμάς έχει πάρει ένα πέναλτι 3 δευτερολέπτων ήδη. Φρενάρουμε πολύ για να μην πάρουμε πέναλτι στο pit lane για υπερβολική ταχύτητα. Και θα βάλουμε την soft γόμα για ένα ακόμα stint. Στον 17ο γύρο λοιπόν θα τραβήξουμε 9 γύρους το κάθε set soft. Έχουμε κρατήσει 2 φρέσκα set soft για τον αγώνα. Δεν κάναμε πολλές προσπάθειες. Βγήκαμε με χρησιμοποιημένο set στο Q3 και το extra Pirelli. Οπότε βγαίνουμε 7 δευτερόλεπτα πίσω από Verstappen και Bottas. Κάντε τα 6 πλέον. Ξέχασα ότι το pit lane είναι πιο γρήγορο στις στροφές εκεί πέρα. Και έχουμε αρκετά καλό ρυθμό με την soft για να αρχίσουμε να τους φτάνουμε σιγά σιγά. Ο Σαλμάς έχει ξεφύγει λίγο πιο μπροστά, αλλά φαίνεται ότι πάει για ένα stop. Πάμε στον 18ο γύρο όπου θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ταχύτερα προσωπικά περάσματα και έχουμε μειώσει το Verstappen στα 3 δευτερόλεπτα. 1-12, ταχύτερος γύρος του αγώνα. Ο Σαλμάς μπροστά υποφέρει λίγο με τα ελαστικά του και θα μπει όπου να είναι να βάλει την soft μέχρι τέλους. Βγάζει το ένα stop, αλλά τα δύο είναι πολύ ταχύτερα. Γενικά όταν πέσει η γόμα σε απόδοση, όταν πάει στο 40%, νομίζω είναι τελειωμένη σε απόδοση. Η φρέσκια soft σε σχέση με μια χρησιμοποιημένη soft του 40% φθοράς κόβει γύρω στο δευτερόλεπτο και βάλε. Ενώ φτάνουμε τον Μπότα στον 19ο γύρο, πολύ κοντά. Η medium γόμα δεν έχει την απόδοση που έχει η soft σε αυτό το σημείο. Έχει χάσει και DRS από τον Verstappen μπροστά, που σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να του επιτεθούμε πιο εύκολα. Έχουμε DRS λοιπόν και θα κάψουμε το overtake. Έχουμε 50%. Τώρα ανοίγουμε το DRS. Θέλουμε να περάσουμε τον Μπότα. Θα πάμε από την εξωτερική. Μας κλείνει λίγο τη γραμμή. Πολύ επικίνδυνα εκεί πέρα, αλλά είμαστε καθαρά μπροστά με τον Verstappen πλέον και αυτόν μέσα στο δευτερόλεπτο. Ο Σαλμάς στα 4,5 μπροστά τον έχουμε μειώσει κατά πολύ. 1-9-9 ο ταχύτερος γύρος του αγώνα από μεριάς μας. 3 δέκατα ταχύτερη από τον καλύτερο μας χρόνο. Ο Σαλμάς πλέον νιώθει την πίεση, τον έχουμε μειώσει στα 4 δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ χρόνο κόβουμε από τον Σαλμάκη. Στην αρχή είχε αμφισβητήσει τη στρατηγική μας. Μας ρώταγε αν θα μας βγει αυτό που κάνουμε. Του είπαμε φυσικά και θα βγει. Το έχουμε δουλέψει εξάλλου πάρα πολλές φορές.
είναι η καλύτερη στρατηγική το soft, medium, soft ή γενικά οι δύο soft και μία medium. Ενώ και με ERS και DRS για να περάσουμε τον Verstappen σε αυτόν τον γύρο. Μένουμε πάρα πολύ κοντά του, μας παίζει και λίγο άμυνα, αλλά έχουμε μειώσει ήδη άλλο ένα δευτερόλεπτο από τον Σαλμά, στα 3 δευτερόλεπτα διαφορά πλέον, και πρέπει όπου να είναι να μπει και ο Σαλμά στα πίτ για να κάνει την αλλαγή του. Θα νιώθει πλέον την απειλή μας όπου να είναι, και πρέπει να διαχειριστεί σωστά τα ελαστικά του και να μας ανοίξει τη διαφορά μόλις βάλει τη φρέσκια soft, εάν θέλει να κερδίσει αυτόν τον αγώνα. Έχουμε κίτρινη σημαία μπροστά και πρέπει να είναι μια χάση, ενώ περνάμε τον Max Verstappen για την δεύτερη θέση. Έχουμε 19 βαθμούς αυτή τη στιγμή, θέλουμε το maximum τους 26 βαθμούς. Μια χάση μπροστά έχει κάνει retire. Ποιος είναι ο Nikita Mazepin, είναι εκτός αγώνα. Ενώ κόβουμε άλλο ένα δευτερόλεπτο από το Σαλμά, στα 2 δευτερόλεπτα διαφορά. Δεν έχει τίποτα για να μας παίξει άμυνα πλέον ο αντίπαλός μας. 1,5 διαφορά, τον πλησιάζουμε ταχύτατα και όπου να είναι πρέπει να μπει στα pit. Και κάτι ακόμα πρέπει να προσέξουμε είναι τα καύσιμά μας. Πρέπει να προσέχουμε λίγο τα καύσιμα, διότι δεν έχουμε αρκετά για να ολοκληρώσουμε τον αγώνα. Ρωτάμε και για τον Σαλμά μπροστά, ενώ του κόβουμε άλλο ένα δευτερόλεπτο. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε απόσταση DRS από τον Σαλμά. Μπήκαμε κιόλας και θα έχουμε DRS από την επόμενη ευθεία. Σε αυτό το σημείο, πριν προσπαθήσουμε οτιδήποτε, να σας θυμίσω, κάντε ένα join στο Discord server μας για να ενημερώνεστε για live streams, πεντάγυρα, οποιοδήποτε νέο βίντεο και ανακοίνωση, και να σας λύνουμε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία έχετε. Ο Σαλμάς λοιπόν παίρνει άλλα 3 δευτερόλεπτα ποινής, τον πλησιάζουμε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά θα αποφασίσει να μπει στα pits αυτόν τον γύρο και να βάλει την soft για 13 γύρους ακόμα. Εμείς την soft θα τη βάλουμε στον 26ο γύρο, οπότε θα μας ανοίξει λίγο τη διαφορά μέχρι να τον ξαναπλησιάσουμε. Έχει και την ποινή, δεν μας ανησυχεί καθόλου πλέον το γεγονός ότι θα είμαστε αρκετά δευτερόλεπτα πίσω, λόγω του ότι έχει τα 6 δευτερόλεπτα, θα τον μειώσουμε σίγουρα με 6 γύρους πιο χρησιμοποιημένοι soft από ότι εμείς. Πάμε λοιπόν στον 23ο γύρο, ο Bottas θα μπει στα pit και έχουμε πλέον την πρωτοπορία του αγώνα καθαρά. Μένει να κάνουμε και εμείς το pit stop μας και να δούμε πού θα βγούμε συγκριτικά με τους υπόλοιπους. 18 δευτερόλεπτα από Verstappen και μάλλον θα βγούμε μπροστά τους αυτό το σημείο. Μένει να το δούμε. Θα μπούμε στα pit στον 26ο ουσιαστικά γύρω. Ο Σαλμάς είναι στα 14 δευτερόλεπτα μπροστά, 13,5 κάντε τα. Μας έχει κόψει αρκετό χρόνο, να δούμε πού θα βγούμε συγκριτικά με αυτόν. Αυτός είναι ο αντίπαλός μας πλέον. Ο Verstappen με τον Bottas δεν έχουν κάτι παραπάνω να δώσουν σε αυτόν τον αγώνα. Δεν είχαν το ρυθμό, βάλανε πάλι medium έτσι κι αλλιώς και θα τους ανοίξουμε τη διαφορά. Ο Σαλμάς βγαίνει μπροστά μας στο 1,3, 2,7 τώρα, μεγαλώνει η διαφορά και θα περάσουμε μπροστά οριακά από τον Max Verstappen. Βλέπετε η διαφορά από τον Verstappen είναι στα 2 δέκατα, τώρα θα ξανανοίξει. 7 δέκατα μπροστά από τον Verstappen και ο Σαλμάς είναι στα 3,8, δεν έχει ανοίξει αρκετά τη διαφορά, έχει τα penalty και μένει μόνο να κάνουμε την διαχείρισή μας, θα τον μειώσουμε σιγά σιγά, ενώ ο Giovinazzi είναι εκτός αγώνα και έχει σπάσει στην πίστα από ό,τι φαίνεται ο Giovinazzi, αλλά δεν θα βγει κάτι, δυστυχώς δεν θα βγει κάτι, έχουμε πράσινη σημαία και πάλι και θα πάμε στο τέλος του 26ου γύρου, όπου έχουμε μειώσει το Σαλμά στα 2,7. Βλέπετε πόσο πέφτει για ακόμα μια φορά η απόδοση της soft. Βέβαια έχουμε και διαστημικό, θα έλεγα, ρυθμό, απίστευτο ρυθμό σήμερα, η ταχύτερη στην πίστα με διαφορά. Ο Σαλμάς βάζει τα δυνατά του, αλλά δεν έχει κάτι παραπάνω να δώσει. Προσέχει και λίγο με τα penalties πλέον για να μην πέσει και κάτω από το από την τρίτη θέση. Ο Verstappen μέχρι στιγμής του παίρνει την δεύτερη θέση από τα χέρια του. Κάνουμε ταχύτερο πρώτο sector και εκεί με πάρα πολύ RS για να εξασφαλίσουμε τον ταχύτερο γύρο. Δεν θα έχουμε DRS από τον Σαλμά ακόμα, αλλά απομένουν 8 γύροι και τα πάντα μπορούν να γίνουν. Μπορεί να πάθουμε κάποια μηχανική βλάβη, μπορεί ο Σαλμάς να πάθει κάποια μηχανική βλάβη. Και υπενθυμίζω, έχουμε και διαχείριση βενζίνης να κάνουμε, καυσίμων, εάν θέλουμε να τερματίσουμε αυτόν τον αγώνα. Και με λοιπόν το overtake για αυτή την ευθεία, πλησιάζουμε τον Σαλμά στα 1,4. Δεν και η RS κάνει τη διαχείρισή του. Έχει και αυτός πρόβλημα στα καύσιμα από ό,τι φαίνεται. Και να δούμε τι χρόνο θα κάνουμε και αν θα είναι ο ταχύτερος γύρος του αγώνα. Με δύο move sector σίγουρα θα είναι. 1,9,2,46. Δεν μας το παίρνει κανείς αυτό νομίζω. Και έχουμε τον βαθμό του ταχύτερου γύρου στο τσεπάκι. Ενώ μπαίνουμε στον DRS του Σαλμά. Και πλέον όλα δείχνουν πολύ δύσκολα
για τον αντίπαλό μας στο φετινό πρωτάθλημα. Verstappen στα 3,5, ανοίγει πάρα πολύ η διαφορά. Ο Bottas στα 6,1, δεν έχει την απάντηση απέναντι στον Ολλανδό. Καλός αγώνας από τον Verstappen σήμερα, βέβαια. Εμείς είχαμε τον τελευταίο λόγο. Πολύ κοντά στον Σαλμά πλέον. Και θα έχουμε DRS για την επόμενη ευθεία. Αλλά σε αυτό το σημείο θέλουμε να κάνουμε διαχείριση καυσίμων και να κάνουμε λίγο lift and coast μέχρι το τέλος του αγώνα. Μόλις έρθουν τα καύσιμα σε φυσιολογικό στάδιο, τότε θα αρχίσουμε να κάνουμε την κίνησή μας στον Σαλμά. Δεν καίμε οι RS από ό,τι βλέπετε. Θέλουμε να σώσουμε και λίγο οι RS, γιατί έχουμε πέσει κάτω από το 10% πλέον. Κάνουμε ένα fake dive. Δεν ψαρώνει ο Σαλμάς. Μένει μπροστά για ακόμα έναν γύρο. Στα 4 δέκατα διαφορά. Και έχουμε φυσικά πιο φρέσκια soft. 6 γύρους πιο φρέσκα. Ενώ βλέπετε τα καύσιμα είναι στο συν 0,04. Πρέπει να κάνουμε τη διαχείρισή μας. Εάν θέλουμε να τερματίσουμε αυτόν τον αγώνα, το ξαναλέμε, η διαφορά από το Verstappen ανοίγει στα 4,4. Ο Σαλμάς μπορεί να πάρει αυτή την δεύτερη θέση, αν συνεχίζει να πιέζει λίγο ακόμα. 6 γύρι για το πέσιμο της καροσημείας. Βλέπετε πόσο πολύ λιφτάρουμε, ώστε να κρατήσουμε τα καύσιμά μας σε ένα ικανοποιητικό στάδιο. Στο συν 0,06 η στάθμη των καυσίμων πλέον. Και θέλουμε λίγο ακόμα λιφτάρισμα και λίγη ακόμα διαχείριση RS, ώστε να κάνουμε την κίνησή μας στον Σαλμά. Ο Σαλμάς πήρε 9 δευτερόλεπτα πλέον, νομίζω είναι game over ξεκάθαρα για τον αντίπαλό μας. Και να δούμε αν θα καταφέρει να κρατήσει την τρίτη θέση από τον Βάλτερι Μπότας. Διότι θα πέσει πολύ απόδοση τη soft και δύσκολα θα ανοίξει τη διαφορά πάνω από τα 9 πλέον. Πρέπει να τον περάσουμε και να κρατήσει τον DRS μας, γιατί θα έχουμε σίγουρα καλύτερο ρυθμό από τον Verstappen και τον Bottas. Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει η μοίρα. Πολύ κοντά στον Σαλμά, αλλά κρατάμε ακόμα καύσιμα και overtake. Όχι ρε μαλάκα. Μου κόλλησε το DRS. Ωρε. Έχει μείνει ανοιχτό ρε. Ναι. Και σε ποιον πιστεύεσαι? Καναδά. Λοιπόν, το DRS μας έχει μείνει ανοιχτό. Έχει κολλήσει η πτέρυγα του DRS. Το flap. Και έχει μείνει ανοιχτό για όλες τις ευθείες. Σημαίνει ότι θα έχουμε DRS παντού. Είναι καλό από κάποια άποψη το ότι ο Καναδάς έχει αρκετές ευθείες, αλλά το κακό είναι ότι σε γρήγορες στροφές μπορεί να χάσουμε το μονοθέσιο, οπότε θέλει προσοχή. Έχουμε μια διαφορά 4 δευτερολέπτων από τον Verstappen, η οποία σιγά σιγά θα αρχίσει να ανοίγει. Ο Σαλμάς, είναι στο 1,3 μπροστά, μας έβγαλε από τον DRS, αλλά έχει 9 δευτερόλεπτα ποινής. Και η διαφορά από το Verstappen πάει στα 5 δευτερόλεπτα τώρα στον 32ο γύρο. Ενώ δυστυχώς θα πάρουμε τον πρώτο μας πέναλτι. 6 δευτερόλεπτα πλέον που πρέπει να μας ανοίξει ο Σαλμάς, αν θέλει να κερδίσει τον αγώνα. Και έχουμε μια διαφορά ασφαλείας στα 2,1 από τον Verstappen. Πρέπει να μείνει εκεί, αν θέλουμε την πρώτη θέση. Μπαίνουμε λοιπόν ξανά στον DRS του Σαλμά. Ευτυχώς για εμάς. Κρατάμε την διαφορά και την απόσταση διαχειρίσιμη. Ενώ ο Ράσελ κάνει άκρη για τον Σαλμά, βέβαια δεν θα κάνει άκρη για μας, μπαίνει ξανά στην αγωνιστική γραμμή και θα μας κάνει να χάσουμε λίγο το Apex δυστυχώς. Ενώ ο Κάρλος Σάινθ είναι εκτός αγώνα στο πρώτο σεκτορ της πίστας, νομίζω έχει εγκαταλείψει από μηχανική βλάβη, όχι από κάποιο γλίστριμα. Ενώ ο Ράσελ δεν κάνει άκρη. Κάνε άκρη ρε αγόρι μου. Βλέπετε και την αγανάκτησή μας. Είδαμε και το μονοθέσιο του Σάινθ από τα δεξιά. Δεν θα βγει κάποιο safety car για τους τελευταίους γύρους. Θα ήταν δολοφονία βασικά. Άμα έβγαινε safety car τώρα, γιατί θα έπρεπε να ανοίξουμε διαφορά από τον Verstappen και τους πίσω πάνω από τα 3 δευτερόλεπτα. Και με το πρόβλημα στο DRS θα ήταν πολύ δύσκολο. Ο Σαλμάς με τα 9 δευτερόλεπτα θα έπεφτε πολλές θέσεις. Μπορεί και εκτός δεκάδας. Πάει λοιπόν στο νήμα από ό,τι φαίνεται ο τελευταίος αγώνας. Έχουμε όλα τα χαρτιά για να κερδίσουμε. Απομένουν 2,5 γύρι ακόμα. Και η διαφορά του Σαλμά είναι στο 1 δευτερόλεπτο. Ο Verstappen στα 6. Και το πρόβλημα με τον DRS παραμένει ακόμα. Έχουμε 2 γύρους μετά από αυτή την στροφή. Ο Σαλμάς δεν έχει μπαταρία από ό,τι βλέπετε. Έχουμε 36% για να πιέσουμε
Ενώ παίρνει άλλο ένα πέναλτι, 12 δευτερόλεπτα ποινή για τον Σαλμά. Ο Σαλμά θα πάρει πέναλτι και για το σπίτι. Θα τα τυλίξει πακέτο και θα τα πάρει για το σπίτι λοιπόν. Είναι σίγουρη νίκη πλέον, 6,4 διαφορά από το Verstappen. Κίτρινη σημαία για ακόμα μια φορά. Και ποιος είναι τώρα, είναι ο Esteban Ocon ο οποίος το έχει χάσει. Ποιος ήταν ο Ocon? Έχει κάνει τετακέ ενώ του ρίχνουμε γύρω. Όπως είχε κάνει και ο Leclerc πέρσι στους τελευταίους γύρους. Και τώρα είμαστε στα 5 δέκατα το Σαλμά. Φαίνεται ότι έχουμε συνηθίσει πλέον το πρόβλημα με τον DRS και θα πλησιάσουμε όσο μπορούμε το Σαλμά, ο οποίος έχει αρχίσει να αγχώνεται και πιέζει ακόμα περισσότερο, κάνει ακόμα περισσότερα λάθη. Ο Verstappen στα 6,2, ο Bottas θα πιέσει και αυτός να πάρει με τη σειρά του την τρίτη θέση και ουσιαστικά την δεύτερη. Ο Ocon είναι εκτός αγώνα, δεν μπορεί να συνεχίσει μετά από αυτό το ατύχημα που είχε. Εμείς πιέζουμε τον Σαλμά και θέλουμε να τον περάσουμε και στην πίστα για το γόητρο. Στον τελευταίο γύρο δεν έχουμε την τελική για να τον περάσουμε εδώ πέρα. Θα μείνουμε πίσω, έχουμε κάνει αρκετά καλή διαχείριση με τα καύσιμα. Δεν ξέρουμε τι, αν έχει κάνει το ίδιο ο Σαλμάς, ενώ φαίνεται και ένα μικρό πρόβλημα με το ίντερνετ. Μας πέταξε για λίγο. Πάμε από την εξωτερική του Σαλμά, θα περάσουμε. Αλλά στην πορεία χάνουμε λίγο τα φρένα και ο Σαλμάς θα μείνει μπροστά ενώ κόβεται λίγο το recording. 4 δέκατα διαφορά, μάχη υπάρχει ακόμα και θα είναι μάχη στην πίστα. Ο Σαλμάς θέλει να μείνει μπροστά για να το έχει να το λέει ότι ξέρω εγώ σε κέρδισα στην πίστα, αλλά λόγω των πέναλτι τα κατάφερες. Βέβαια είναι όλα στο παιχνίδι. Εμείς θέλουμε να περάσουμε το Σαλμά τώρα. Έχουμε DRS, έχει φτιαχτεί το πρόβλημα με την πτέρυγα. Οπότε όλα καλά. Ο Σαλμάς δίνει ένα tap στον τοίχο. Δεν ξέρω αν έχει κάποια ζημιά. Μένουν λίγες στροφές ακόμα. Ο Σαλμάς πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να μείνει μπροστά. Βέβαια έχει κρυθεί ο αγώνας, ξαναλέμε. Ενώ ρίχνουμε γύρω στους μπροστινούς. Ο Σαλμάς παίζει και να έχει DRS τώρα. Μπορεί και όχι, ήταν πιο πίσω το detection point. Το δεν έχει DRS. Και με όλο το overtake και του τελειώνει η βενζίνη του Σαλμά. Του τελειώνει η βενζίνη. Στις τελευταίες δύο ευθείες ο Verstappen και ο Bottas θα τον περάσουν, αλλά θα μείνει μπροστά τον Daniel Ricciardo. Δυστυχώς ο Σαλμάς θα πέσει τέταρτος, αλλά εμείς θα κάνουμε την τρίτη σερή μας νίκη. Φαινόμαστε σταμάτητοι για αυτό το σημείο τη σεζόν. Τρίτη νίκη για τη δεύτερη σεζόν του Coop. Τρεις νίκες για μας, δύο για τον Σαλμά. Το AI δεν μας έχει κερδίσει καθόλου μέχρι στιγμής. Απίστευτο σερή νικών. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Σαλμάς σε αυτό το σημείο και η διαφορά είναι τίποτα πλέον. Leclerc driver of the day, απίστευτος αγώνας και σήμερα. I'd say it was down once again to good consistent driving, nailing the corners, working to the track conditions and perfecting the team's strategies. They got all of these things right today and the results speak for themselves. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Πανηγυρίζουμε λοιπόν με σαμπάνιες κλασικά την τρίτη μας νίκη στη σεζόν. Δεύτερος ο Max Verstappen, τρίτος ο Valtteri Bottas, 1-3 για τη Mercedes. Ο Bottas κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής και νομίζω είναι και τρίτος στο πρωτάθλημα με αρκετά μεγάλη διαφορά από τον Verstappen. Πάμε να δούμε λοιπόν τα αναλυτικά standings για τον αγώνα του Καναδά. Νικητές λοιπόν στο Montreal με δεύτερο τον Verstappen, τρίτο τον Bottas, τέταρτο τον Σαλμά, πέμπτο τον Ricciardo, έκτο τον Norris, έβδομο τον Τζινόντα, όγδο τον Charles Leclerc, ένατο τον Stroll και δέκατο τον Pierre Gasly. Ο Leclerc έκανε ένα καλό comeback από τις τελευταίες θέσεις. Ισοβαθμία στην κορυφή, εμείς είμαστε πρώτοι λόγω τριών νικών, ο Bottas στους 79 βαθμούς και να δούμε και τους κατασκευαστές. Πρώτη η Mercedes, 30 βαθμούς μπροστά από την Red Bull. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω πραγματικά να τα απολαύσατε. Πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο και σήμερα. Μέχρι τα επόμενα και στο My Team και στο Coop. Μείνετε συντονισμένοι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.